Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Από σήμερα, ο ΕΛΓΑ καταβάλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 7.367 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν ζημιές του 2012. Πρόκειται κυρίως για καταστροφές στη φυτική παραγωγή, με διαφορά που νομίζουμε ότι κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών θα διευκρινιστεί. Πρόκειται για ζημιογόνα αίτια που οφείλονται στις καιρικές συνθήκες. Η επόμενη πληρωμή του οργανισμού θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου, ενώ προγραμματίζεται πληρωμή και για το τέλος του χρόνου, το τέλος του μήνα, για την καταβολή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. Οι αποζημιώσεις για τις ζημιές του 2012 θα συνεχίσουν να καταβάλλονται σταδιακά και το επόμενο έτος, έτσι ώστε να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του το αργότερο μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2013. 1,5 εκατομμύριο ευρώ δόθηκε σε 60 περιοχές της Θράκης που επλήγησαν από τις πλημμύρες και τα άστατα καιρικά φαινόμενα. Η συγκεκριμένη δόση των αποζημιώσεων αφορούσε μόνο τους καλλιεργητές χειμερινών σιτηρών που επλήγησαν. Χθες πληρώθηκαν χωριά που δεν είχαν πληρωθεί την πρώτη φορά. Το χρηματικό ποσό που δόθηκε χθες πάλι για τις ζημίες πλημμυρών και παγετών χειμώνα είναι για τον Εύρο γύρω στο 1,350. Για τη Ροδόπη γύρω στις 80.000 ευρώ και για την Ξάνθη γύρω στις 70.000 ευρώ. Η πρώτη δόση των αποζημιώσεων προηγήθηκε και είχε δοθεί στις 16 Νοεμβρίου του 2012. Στις 16 Ενδεκάτου του 2012 δόθηκαν κάποιες αποζημιώσεις για τις καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών, για τις των βροχοπτώσεων και των παγετών χειμώνα. Τα χρηματικά αυτά ποσά ήταν για τον Εύρο γύρω στο 1.100.000, για την Ροδόπη γύρω στις 75.000 και για την Ξάνθη γύρω στις 65.000. Η επόμενη δόση θα δοθεί στις 21 Δεκέμβρη και θα αφορά άλλο καλλιεργητικό κλάδο, με τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης να αναμένεται να λάβουν σημαντικό κομμάτι της συνολικής αποζημίωσης. Θα υπάρξει και μία επόμενη δόση αποζημιώσεων. Έχει καθοριστεί η ημερομηνία, είναι στις 21 Δωδεκάτου, την μεθεπόμενη Παρασκευή, και με έναν υπολογισμό χοντρικό θα μπορούσα να πω ότι τα χρηματικά ποσά θα είναι για τον Εύρο στα ίδια επίπεδα, θα είναι όμως κάπως ανεβασμένα για την Ροδόπη, γιατί θα αποζημιωθούν οι καλλιέργειες κερασών, και θα είναι επίσης ανεβασμένα και στην Ξάνθη, για λόγους που έχουν σχέση με το ότι θα αποζημιωθούν κάποιες θερινές καλλιέργειες, όπως είναι καλλιέργεια ηλιάνθου, ακτινιδιών κτλ. Ο κ. Πανάκος επεσήμανε όλες τις κατηγορίες καλλιεργειών στις οποίες απευθύνονται οι αποζημιώσεις. Οι ζημίες για το 2012 στο χώρο μας, δηλαδή στην Θράκη, κατατάσσονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Πρώτα απ' όλα, έχουμε τις ζημίες από τις πλημμύρες χειμώνα που αφορούν κυρίως καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών. Δεύτερον, έχουμε τις ζημίες παγετού χειμώνα που επίσης αφορούν τις καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών. Και τρίτον, έχουμε τις ζημίες από τις βροχοπτώσεις πλημμύρες του Μαΐου του 2012 που αφορούν κυρίως θερινές καλλιέργειες, όπως είναι καλαμπόγια, βαμβάκια, ζαχαρότεφλα, ηλίανθη κτλ. Αυτές οι αποζημιώσεις ασφαλώς δεν αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους αγρότες. Κατ' εξέλιξη να αφορούν και τους υπόλοιπους επαγγελματίες, την τοπική οικονομία γενικώς, που θα δει αυτό το χρήμα να κινείται στα καταστήματα και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Πάμε τώρα στην Αλεξανδρούπολη, ειδικότερα στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης και στο γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ήδη οι εργασίες κατασκευής του χώρου υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων της Αλεξανδρούπολης, του ΧΙΤΗ δηλαδή. Με στόχο, όπως αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κ. Σταθόρος Γιανέλος, να λειτουργήσει ο ΧΙΤΗ το συντομότερο δυνατό, ακόμη και μέσα στο 2013. Ο κ. Γιανέλος τονίζει πως οι εγκαταστάσεις του ΧΙΤΗ, που κοστίζουν κάτι παραπάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, θα είναι σύγχρονες και θα ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες των νομών Εύρου και Ροδόπης. Ίσως και μέσα στο 2013 να λειτουργήσει ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Πρασίνου Θόδωρου Γιανέλου για την πορεία των εργασιών του ΧΙΤΗ. Ο ΧΙΤΗ βρίσκεται σε ένα στάδιο, ας πούμε, το οποίο το επεξεργάζεται η περιφέρεια. Όπως ξέρετε, αυτό είναι έργο της περιφέρειας. Έτσι, το οποίο βέβαια σε αυτή την περιφέρεια εδώ που είμαστε, Κομοτηνή και εδώ Αλεξανδρούπολη, οι Δήμοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, θα διαχειριστούν αυτό το ΧΙΤΗ, ο οποίος είναι σε αυτόν τον χαδά που είναι το σημείο, στο σημείο του χαδά που έχουμε τώρα την εναπόθεση των σκουπιδιών, κάποιο σε ένα παρακείμενο σημείο θα είναι ο ΧΙΤΗ. Το
οποία προχωρά, ας πούμε, την περιφέρεια και ίσως μέσα στο 2013, ας πούμε, να αρχίσει σιγά σιγά να υλοποιείται το έργο. Στο Χιτή θα κομποστοποιείται το 45% των υπολοιμάτων, το 40% θα αποστέλλεται για ανακύκλωση, ενώ μόνο ένα 15% θα χαρακτηρίζεται ως άχρηστο. Ο Χιτή θα είναι ασφαλέστατος, θα έχει πολλαπλά ωφέλη και δεν ενέχει κανένα υγειονομικό ρίσκο, τόνισε ο κ.